Ήταν ένα παιχνίδι που ξέραμε εκ των προτέρων ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο Εθνικός, που μαζί με τον Πανιόνιο θεωρούνται τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια ομάδα με ποιότητα, μια ομάδα με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Μια ομάδα η οποία έχει καλά τρεξίματα, έχει αγωνιστικό ρυθμό, γιατί όλα τα παιδιά αυτά είναι από τον πρώτο γύρο και παίζουν μαζί. Που σημαίνει ότι έχουν ομοιογένεια, έχουν καλό αγωνιστικό ρυθμό. Νομίζω όμως ότι μας αφήνει μεγάλη πικρία το σημερινό αποτέλεσμα, γιατί από τα παιχνίδια που έχω παρακολουθήσει, όσα έχει παίξει ο Εθνικός, νομίζω ότι δεν έχει βρεθεί άλλη ομάδα που κάνει τόσες πολλές ευκαιρίες όσες κάναμε εμείς. Έχουμε πάνω από 5 κλασικές ευκαιρίες. Για ακόμα ένα παιχνίδι, και εδώ θέλω να κάνω μια έκκληση. Βρίσκομαι στον χώρο του ποδοσφαίρου από το 1993. 20 χρόνια επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και από το 16 προπονητής. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και γίνεται μια διακομόδηση του αθλήματος από κυρίως τους επόπτες και λιγότερο τους διαιτητές. Όταν ζητάμε όλοι μας να είμαστε ήρεμοι και να μην υπάρχει βία στα ελληνικά γήπεδα, θα πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι ρυθμίζουν τις τύχες του ελληνικού ποδοσφαίρου από την πιο μεγάλη κατηγορία μέχρι την πιο μικρή, να σέβονται τον κόπο και να κάνουν το απλό, να κάνουν το σωστό, να τηρούν τους κανονισμούς. Σήμερα διαπίστωσα για ακόμα ένα παιχνίδι ότι υπήρχε ένας επόπτης ο οποίος δεν ήξερε τους κανονισμούς. Μου έκανε εντύπωση πώς γίνεται ένα καθαρό τράβηγμα να μου λέει ότι πλέον δεν δίνεται αυτοκάρτα. Να μου λέει για 2-3 πλάγια τα οποία ήταν στο μισό μέτρο ότι δεν υπάρχει αλλαγή. Ότι δεν υπάρχει αλλαγή, δεν γίνεται αλλαγή, μου λέει πλέον. Πράγματα απίστευτα για επίπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι διακυβεύονται και οικονομικά ποσά μεγάλα για τις ομάδες. Διακυβεύονται καριέρες και νομίζω ότι κανένας δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται το ποδόσφαιρο για όφελος δικό του ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία του σημερινού αποτέλεσμα, έτσι. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο γι' αυτό. Εγώ, όπως είπα και την περασμένη εβδομάδα, και ας η ομάδα έχασε. Η ομάδα σήμερα είχε εξαιρετική εικόνα. Ξέρω ότι κάποιοι θα μπορεί να γελάσουν και να πούνε ότι. Και να μπορεί να πει ότι καλά, δέχτηκε 4 γκολ. Νομίζω ότι η ομάδα ας έχασε σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα. Η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι φτιάχνεται. Σήμερα αγωνίστηκαν 7 ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν ξανακάνει ούτε καν προπόνηση στο γήπεδο του Γάλλου. Αυτό από μόνο του δείχνει την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα και τον τρόπο με τον οποίο παίζουν στον αγωνιστικό χώρο. Το να μην έχει αγωνιστεί, να μην έχει κάνει την προπόνηση και να βρεθεί σε έναν αγώνα σήμερα και να παίξει και να έχει αυτή την εικόνα, για μένα είναι θαρρυντικό. Από εκεί και πέρα, θα δούμε τις αδυναμίες μας, αυτό είναι δεδομένο. Κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα βελτιώσουμε. Και αρχίζει γενομένη σε μια άλλη εβδομάδα στο χθες μας παιχνίδι με τον Πειραιά, να είμαστε έτοιμοι με τον Ατρόμητο, έτσι ώστε να κάνουμε την νίκη που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε να γίνει και από αυτή τη εβδομάδα. Σαφώς, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ομάδα για να πάρει αποτελέσματα θα πρέπει κάποια παιδιά μέσα από τα παιχνίδια αυτά, τις 3-4 αγωνιστικές που έχουμε αγωνιστεί, να πάρουν αγωνιστικό ρυθμό. Σήμερα νομίζω ότι το παιχνίδι κρίθηκε καθαρά εκεί. Κρίθηκε ότι ο Εθνικός είχε τα τρεξίματα, είχε την αγωνιστικότητα, όχι το πάθος. Γιατί πάθος θεωρώ ότι ήμασταν πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όταν λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός, νομίζω ότι είχαμε 3-4 παιδιά που πάθαν κράμπες. Είναι λογικό. Είναι δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος μέχρι να μάθουν, μέχρι να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Χρειάζεται χρόνος. Σαφώς και υπάρχουν κάποια παιχνίδια, όπως είναι αυτό με τον Ατρόμητο Πειραιά, που έρχεται την άλλη εβδομάδα ή από εδώ και πέρα, τα οποία παιδιά αυτά θα έχουν παίξει τουλάχιστον 2-3 λεπτά. Υπάρχει ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό μιας ομάδος, ο Ερμής, ο οποίος όταν πριν περίπου 1,5 μήνα είχε 11 βαθμούς. Ήταν μια ομάδα η οποία δέχτηκε 7 γκολ. Ήταν μια ομάδα που δέχτηκε 4 γκολ. Ήταν μια ομάδα που δέχτηκε 3 γκολ. Στη συνέχεια έκανε ένα ψερί. Σήμερα μπορεί να χάσει πάλι, αλλά μέσα από τον αγωνιστικό ρυθμό τα παιδιά θα βρουν. Εγώ χαίρομαι γιατί είδα σήμερα αυτό που ήθελα να δω σαν ομάδα. Θεωρώ ότι αυτό που λείπει είναι το αποτέλεσμα, το οποίο σίγουρα σε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι πιο βατά μπορεί να έρθει πιο γρήγορα, πιο εύκολα. Και από εκεί και πέρα η ομάδα δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την παραμονή στην κατηγορία. Ναι, νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα, άσχετα αν φτάσαμε σε μια άνετη επικράτηση στο τέλος. Μια ομάδα η οποία έχει λογική στο παιχνίδι, προσπαθεί να παίξει. Νομίζω ότι λέγαμε το μάτσο όμως από την αρχή. Σίγουρα το 1-0 μας έδιωξε λίγο το άγχος και μπορούσαμε να παίξουμε και πιο ελεύθερα. Από ένα σημείο και μετά, για μας ήταν κομβικό το κομμάτι ότι παρότι σοφαριστήκαμε ουσιαστικά στην πρώτη ευκαιρία της επισκοπής στο παιχνίδι, πολύ γρήγορα καταφέραμε και πατήσαμε όπως πρέπει στο γήπεδο και περάσαμε πάλι μπροστά στο σκορ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας.
και η νοοτροπία και η συγκέντρωση που δείξαμε σε εκείνο το σημείο. Και στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε καλή διαχείριση. Το μάτς έγινε εύκολο μας. Για μας, νομίζω με τις ευκαιρίες που είχαμε, μπορεί να είχαμε τελειώσει πιο εύκολα το παιχνίδι. Βέβαια, υπάρχει και μια φάση στο 1-3 που αν η Επισκοπή σκοράρει στη φάση στο δοκάρι, θα έχει 15 λεπτά μετά, τα οποία θα έχει διαφορετική μορφή το παιχνίδι. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Επισκοπή για την φιλοξενία. Ήταν ο Λάψογα, όπως πάντα είναι εδώ. Και εμείς κοιτάμε τώρα το επόμενο. Είμαστε πολύ καλά σαν οργανισμός και έχουμε τη δύναμη να πάμε μέχρι τέλους. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι, σε ένα πολύ δυσκολόμενο, σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Αλλά το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα για όλες τις ομάδες και για εμάς που καταδιώκουμε τον Πανιούνιο, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες ομάδες ανάλογα με τους στόχους που έχουν. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.